Κοίτα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σε όλους. Τελικά κερδίσαμε εμείς, κέρδισε η Μέρκελ, κέρδισε ο κύριος Σαμαράς. Ποιος κέρδισε από τη χθεσινή επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ στην Ελλάδα? Δεν θέλω να είναι εκεί. Ελπίζω να κερδίσαμε όλοι. Με κέρδισε βασικά ο ελληνικός λαός. Αλλά νομίζω ότι τελικά δεν κέρδισε κανένας. Χωρίς να έχασε και κανένας. Ήταν ένα σοου, ήταν δημόσιες σχέσεις. Το σημαντικό αυτό που, αυτά που διαβάζω, γιατί όπως ξέρετε βρίσκομαι στις ΗΠΑ, είναι ότι είχε μια συνάντηση με Έλληνες επιχειρηματίες, τραπεζίτες. Πολύ θα ενδιαφέρε τι τους είπε, πέραν των τετριμένων, όσον αφορά την τραπεζική κρίση. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά αυτή τη στιγμή ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ανάπτυξης και ανασυγκρότησης, όσο το τραπεζικό σύστημα ουσιαστικά δυνατεί να παράγει ρευστότητες στις ελληνικές επιχειρήσεις. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι τους προτείνει. Για παράδειγμα, τα 30 δισεκατομμύρια που θα έρθουν από την επόμενη δόση, αν έρθουν, που μάλλον θα έρθουν, θα καταγραφούν στο δημόσιο χρέος, γιατί αν καταγραφούν κατά... Ένα πρόβλημα στην... Χάσαμε. Επειδή είναι και δορυφορική. Χάσαμε, είναι δορυφορική. Χάσαμε το όταν αργότερα θα, έχουμε πάλι, θα κάνουμε πάλι μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βαρουφάκη. Πάντως εννοούσε ο κύριος Βαρουφάκης τα 31,5 δις, τα 24 που είναι να πάνε για τις τράπεζες, να μην πάνε στο χρέος, αλλά να τα χρεωθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως αποφάσισε στο τελευταίο. Που μπορεί να μην είναι.